Όπως βλέπετε, οι ομάδες δημοσιογράφων της ΕΡΤ έχουν αποκλειστεί από τις θέσεις εργασίας τους, αλλά συνεχίζουν ακάθεκτοι να δουλεύουν. Τις εκπομπές τους θα μπορέσετε να τις δείτε στο ίντερνετ και σε διάφορες ιστοσελίδες, πως πράξη διαμαρτυρίες αποφάσισαν να τις εκπέμπουν. Το κλείσιμο του κρατικού οπτικοακουστικού τομέα σοκάρει την Ελλάδα και είναι ζήτημα χρόνου εξελιχθεί σε μοιραία πολιτική κρίση στη χώρα. Ρεπορτάζ από τον Αντέγκυλο και τον Μάριον Παλιζογόπουλο. Σήμερα το πρωί στην Αθήνα, μπροστά από το επιβλητικό κτίριο της Εθνικής Τηλεόρασης, οι εργαζόμενοι πήγαν στην εργασία τους παρά το γεγονός ότι από χτες στις 11 το βράδυ δεν λειτουργεί το κανάλι. Σήμερα ήρθα όπως κάθε μέρα εδώ και 20 χρόνια. Η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση ποτέ δεν έσβησε την αναμετάδοση, ούτε πηχούντας. Όμως, θα παραμείνουμε εδώ και θα εργαστούμε κανονικά. Καθόμαστε στο χώρο και δουλεύουμε κανονικά. Έχουμε ροή ειδήσεων και συμπαριστάνεται όλοι οι κοινωνικοί φορείς μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της συντηρητικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ευνίδια την πάυση της λειτουργίας των καναλιών της ΕΡΤ. Αυτό σημαίνει ότι χάνουν την εργασία τους 2.700 εργαζόμενοι. Μετά τη νύχτα, χιλιάδες Αθηναίοι βρέθηκαν να τους συμπαρασταθούν. Η Ελιστάη δήλωσε. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες χρειάζεται δημόσια τηλεόραση. Δημόσια τηλεόραση σημαίνει τηλεόραση για όλους, όχι η κυβερνητική ή η κομματική τηλεόραση. Αυτό σημαίνει μια τηλεόραση ανεξάρτητη με ελευθερία λόγου. Για την κυβέρνηση, η ΕΡΤ είναι ένα οικονομικό βάραθρο που πρέπει να κλείσει. Υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει ένα νέο κανάλι και υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα. Ο Κώστας Αργυρός, υπεύθυνος μιας εκπομπής «Μεγάλη Απήχηση», είπε. Υπάρχει πολλοί κόσμος εκτός από αυτούς που δουλεύουν εδώ, που ζει από την ελληνική τηλεόραση. Τεχνικοί, δημοσιογράφοι, μοντέρ, οπερατέρ και παραγωγοί. Χρήσουμε τον Κώστα στα γραφεία παραγωγής της ΕΡΤ. Είναι υποεργολάβος της ΕΡΤ, κατά κάποιο τρόπο. Μας χρωστούν πολλά χρήματα με αυτό που έγινε και δεν ξέρουμε αν και πότε θα τα πάρουμε. Ουσιαστικά η εταιρεία ζει από την εκπομπή του Κώστα και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι η εταιρεία θα κλείσει και οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά. Τα δύο κόμματα της αριστεράς, μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, αρνούνται πάντα να εγκρίνουν το διάταγμα της παύσης που ελήφθη από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πολιτική κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει, σύμφωνα με τον Κώστα, σε νέες εκλογές. Η μία εκδοχή είναι ότι ο Σαμαράς, επειδή ξέρει ότι είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να κερδίσει και γι' αυτό κάνει ό,τι θέλει. Η άλλη εκδοχή είναι ότι φοβάται τα χειρότερα για την Ελλάδα και θέλει να φύγει. Με την ευνίδια αυτή απόφαση που βιώνει άσχημα ο ελληνικός λαός, η κυβέρνηση πρέπει να αναμένει μεγάλες κοινωνικές κινητοποίησεις τις επόμενες εβδομάδες. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε το δελτίο στα ελληνικά στον ιστότοπο του καναλιού μας απευθείας και σε Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την σύμπραξη την γαλλογερμανική και την δημόσια τηλεόραση, το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στην Κεντρική Ευρώπη, Arte. Τώρα να δούμε πώς κυκλοφόρησε η εφημερίδα Liberation στη Γαλλία. Για να δούμε το εξώφυλλο της. Ποιος κατέβασε το διακόπτη στην τηλεόραση? Με ένα μπλακ, όπως και στην δημόσια τηλεόραση, η γαλλική εφημερίδα Liberation εκφράζει αυτό το ερώτημα που εκφράζουν εκατομμύρια Έλληνες, όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιος έσβησε την τηλεόραση? Αυτή είναι η ακριβής μετάφραση. Ας το πούμε λοιπόν, ποιος κατέβασε το διακόπτη στην τηλεόραση. Λοιπόν, και αυτό είναι το άρθρο μέσα στις εσωτερικές σελίδες που αφορά τα τεκτενόμενα στην ελληνική δημόσια τηλεόραση. Εμείς παρακολουθούμε συνέχεια βεβαίως το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, όπως αυτό μεταδίδεται αυτή τη στιγμή. Το μεταδίδουμε σε συνεχή βάση, όπως γνωρίζετε. Δεσμευόμαστε να το μεταδίδουμε μέχρι σώτου αντέξουν οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι και οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ. Από την άλλη πλευρά, εμείς σε λίγο θα πάμε στον Πέτρο Σιδερέα να δούμε και ζωντανή εικόνα από το τι συμβαίνει στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Να, η ζωντανή εικόνα σε απευθείας μετάδοση και στην τηλεφωνική γραμμή ο Πέτρος Σιδερέας, ο οποίος θα μας πει τι συμβαίνει με το συλλαλητήριο το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11. Να θυμίσω ότι σήμερα απεργούν οι γεσαία ΔΕΔΗ, οι μεταφορές, γιατροί και, και ο ΣΕ, συγγνώμη, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους στην δημόσια τηλεόραση. Πέτρο, καλημέρα. Για το Μαγαλιό του Σαγκούρη, και σε εσένα και σε όσους μας ακούν, Νίκο, από το Ραδιομέγαρο... Θα ήθελα, αν είναι εύκολο, Πέτρο, σε διακόπτω αμέσως,
να κάνει κινήσεις η κάμερα όσο είναι αυτό εφικτό, ώστε να δούμε... Ναι, θα κάνουμε και τις κινήσεις για να δείτε έτσι τον κόσμο που έχει μαζευτεί σε όλο το Εύρος. Είναι αρκετός ο κόσμος, Νίκος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Κρατάω σημαίες, όπως βλέπετε και εσείς, ενώ είναι... Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και έξω από τον προ... Η Μεσογείο έχει ήδη κλείσει στο... Να σου πω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την τηλεφωνική σου σύνδεση. Αν θέλεις, βρες ένα σημείο στο οποίο να μπορείς να εκπέμπεις ισχυρό σήμα. Ξέρουμε ότι το 3G σήμα από την περιοχή της ΕΡΤ, εκεί που βρίσκεται, στην Κατεχάκη, στην Μεσογείο, συγγνώμη, και Κατεχάκη, είναι πάρα πολύ. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Στην Μεσογείο, στην Αγία Παρασκευή, είναι πολύ χαμηλό. Το έχουμε συνεχώς αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αν θέλεις, μίλα μου τώρα να δω πώς είναι η επικοινωνία μας. Πέτρο. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Είναι κάπως καλύτερα, σε παρακαλώ να το έχεις υπόψη σου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι αρκετός ο κόσμος. Ανήκω στο σημείο ήδη περίπου. Προφανώς έχεις πρόβλημα. Μήπως δεν πρέπει να έχεις ακουστικά, τι να σου πω. Ναι. Ακούγομαι τώρα καλύτερα. Ακούγεσαι καλύτερα. Να δούμε αν ήταν τα ακουστικά σου το πρόβλημα. Για να δούμε. Λοιπόν, έλεγα ότι 4.000 με 4.500 κόσμος βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο, έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Πόσες είπες, πόσες χιλιάδες? Είναι περίπου 4.500, είναι 4.000 με 4.500 κόσμος. Είναι κάπου εκεί φτάνει αυτή τη στιγμή το νούμερο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και όλους όσοι βρίσκονται στο εσωτερικό του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, οι οποίοι είναι σήμερα αυστηρά πρώην προσωπικό της ΕΡΤ. Απαγορεύεται η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτηρίου σε οποιονδήποτε άλλο και βρισκόμαστε. Γιατί ελήφθη αυτό το μέτρο, Πέτρο? Δεν σε άκουσα. Γιατί ελήφθη αυτό το μέτρο? Προφανώς για να αποτραπεί η είσοδος στους πάνω ρόφους, στο σαλόνι του ισογείου. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Αυτόν πάνω ο ρόφος όπου βρίσκονται τα γραφεία αλλά και τα στούντιο έχει απαγορευτεί η είσοδο, διότι όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν και αρκετά ακριβή τεχνολογική εξοπλισμοί. Επομένως θέλουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να υπάρχει ένας έλεγχος σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στους υπόλοιπους ορόφους του ραδιομεγάρου. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 4.500 με 5.000 κόσμο αυτή τη στιγμή στο προάβλιο και εκτός του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Θυμίζουμε πως το ραντεβού ήταν για τις 11 η ώρα των απεργών, οι οποίοι συμπαρίστανται στην σκηνητοποίηση των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στη Δημόσια Τηλεόραση, για ΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ, Μεταφορές, ΟΣΕ και πολλοί άλλοι κλάδοι. Λοιπόν, τι προβλέπετε αυτή τη στιγμή, υπάρχει καμία ατζέντα για σήμερα? Ξέρω ότι η ΕΣΥΑ θα έχει και εκ νέου συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προεδρίου της στις 3, προκειμένου να ληφθούν οι περαιτέρω αποφάσεις. Γνωρίζω τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της Εθνικής Ομπρέλας. Υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις χθες. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ρεπορτάζ από αυτού. Σχετικά με περαιτέρω κινητοποίηση δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή, εκτός φυσικά από την συγκέντρωση της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 11 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, η οποία βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν το ραδιομέγαρο. Ήδη από ό,τι βλέπω στο βάθος υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με διακριτικά της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ στην πύλη του ραδιομεγάρου. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει για την είσοδο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το βλέμμα μου, μπορεί να ακολουθεί αν και άλλος κόσμος από πίσω. Θα είναι σίγουρα πάντως λίγο η μαζικότερη πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ το τελευταίο διάστημα. Δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις ολιγόρυφες συγκεντρώσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Και με αυτόν τον τρόπο συνδράμουν και εκείνη και έτσι... Μείνε στη γραμμή, Πέτρο. Μείνε στη γραμμή. Εμείς μεταδίδουμε και ζωντανή εικόνα από τις κινητοποιήσεις στην ΕΡΤ, μπροστά στο προάβλιο της και έξω στην Μεσογείο, η οποία είναι κλειστή αυτή τη στιγμή από τους διαδηλωτές. Ο ρεπόρτερ μας, Πέτρος Σιδερέας, κυρίες και κύριοι, μας αναφέρει ότι υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή 4.500 με 5.000 κόσμος που είναι μαζωμένος σε διάφορα σημεία εντός και εκτός ΕΡΤ. Εμείς να πάμε στον Γιάννη Αμυρίδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς Δεδομένων και των Πολιτικών Εξελίξεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κύριε Αμυρίδη, καλημέρα, και έχει κυκλοφορήσει καλημέρα, από χθες. Διαρρέεται από χθες το βράδυ και στο Facebook και γενικά στην κοινωνική δικτύωση μέσω ίντερνετ, αλλά και από στόμα σε στόμα στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία, πως ο κύριος Φώτης Κουβέλης, το είδα και στο Facebook σήμερα το πρωί, όχι εγώ προσωπικά γιατί δεν διαθέτω, αλλά οι συναδελφοί μου,
ότι ο κύριος Φώτης Κουβέλης έρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία κυκλοφόρησαν πριν την συνάντηση των δύο, Βενιζέλου Κουβέλη στη Βουλή, και πριν την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά και πριν από τα τηλέφωνα τα οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα και το γνωρίζω, μεταξύ των τριών για να κλειστεί το ραντεβού της συνάντησης μεταξύ των τριών αρχηγών για να δούνε τι θα γίνει. Πάστε μου ακριβώς τι ισχύει και τι δεν ισχύει, κύριε Αμυρίδη. Κοιτάξτε, γιατί αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι ο Φώτης Κουβέλης ζήτησε συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών με ανοιχτή την έρθρα. Έτσι, αυτή ήταν. Όχι, εγώ που άκουσα τον κύριο Κουβέλη δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν ζήτησε, δεν συνήρτησε. Η ανακοίνωση. Νομίζω ότι η ανακοίνωση τα λέει όλα. Ο κύριος Κουβέλης διαζώσεις δεν είπε ότι συναρτά και εξαρτά τη συνάντηση μεταξύ των τριών αρχηγών από το αν είναι κλειστή ή όχι η ΕΡΤ. Είπε ότι δεν νοείται να υπάρξει επίλυση του προβλήματος της ΕΡΤ και εξορθολογισμός της διοίκησής της και της λειτουργίας της χωρίς σήμα. Αυτό είπε ο κύριος Κουβέλης, ναι, και το επανέλαβε και ο κύριος Βενιζέλος. Ναι. Αλλά λέω ότι για να είναι αποτελεσματική η συνάντηση, αυτό προσπαθώ να σας πω εγώ. Εντάξει, το λέω με άλλα λόγια. Και η συνάντηση. Όχι, εδώ πέρα και οι λέξεις έχουν σημασία, κύριε Αμυρίδη, διότι όπως έλεγε και ο αείμνηστος Μακαρίτης του Κηδίδης, σε καταστάσεις έντασης και πολεμικής ατμόσφαιρας, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν θέλω να χαθεί η σημασία των λέξεων και επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι και οι δύο είμαστε έμπειροι, σας ρωτώ, αυτός είναι όρος απαράβατος του κύριου Κουβέλη για την συνάντηση κορυφής των τριών αρχηγών, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, σαν το όρος δεν μπορεί να πει ότι για να συναντηθούμε πρέπει να ανοίξει για να συναντηθούμε. Όχι, βέβαια. Αυτό που εγώ. Τώρα ήρθαμε στα ίσα μας. Όχι, μάλιστα. Δεν υπάρχουν εκβιασμοί τέτοιοι προς το Θεού και δεν υπάρχουν. Τώρα είμαστε στα ίσα μας, κύριε Αμυρίδη. Αυτό που εγώ λέω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος με την ΕΡΤ χωρίς σήμα. Μάλιστα. Έτσι, νομίζω αυτό είναι το βαθύτερο νόημα αυτών που είπα. Θα το δούμε αυτό, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Και από δικούς σας κύκλους. Είναι θέμα δημοκρατίας. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Έτσι καταλαβαίνουμε την ευθύνη απέναντι στη χώρα και την αναλάβαμε και την αναλαμβάνουμε, αλλά όταν δεν μπορούμε να θυσιάσουμε και τη δημοκρατία, λέγοντας ότι αναβάλουμε τις ευθύνες. Λοιπόν, κύριε Αμυρίδη, πιο πάνω από όλους. Κύριε Αμυρίδη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ο κάθε δημοσιογράφος, ο οποίος έχει και λίγα χρόνια στην πλάτη του, έχει τη δυνατότητα να μιλάει κατευθείαν με διάφορους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, στο ρεπορτάζ εχθές, εγώ προσωπικά μίλησα με διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στα ηγετικά κλιμάκια του δικού σας κόμματος. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει ένα, πώς να σας το πω, ένας πύρινας χθες στην Δημοκρατική Αριστερά, ο οποίος μου διέρεε την πληροφορία ότι όλα δείχνουν ότι πάμε για τις 14 του μηνός. 14 μηνός Ιουλίου. Τι σημαίνει 14 του μηνός? Σημαίνει εκλογές. Αν τα βάλετε κάτω. Εγώ αυτό που ξέρω, 14 ναι, είναι η ημερομηνία που έπεσε η Βαστήλη. Λοιπόν, που έπεσε η Βαστήλη. Εάν αυτό σημαίνει πως η πτώση της κυβέρνησης και η προκήρυξη των εκλογών σημαίνει κάτι σαν Γαλλική Επανάσταση στην Ελλάδα, τότε ας το ευχηθούμε. Και εγώ μου είπατε για 14 του μήνα και σας λέω ότι εγώ σας λέω λοιπόν ας το ευχηθούμε. Διότι εάν αρχίσει μια τύπου Γαλλική Επανάσταση στην Ελλάδα, νομίζω πως δεν θα προλάβει να περάσουν μερικά 24 ώρα και θα επικρατήσει όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα όνειρα και τα οράματα του καθενός. Ναι, μου είπατε για τις 14 του μήνα και την γνωρίζω εγώ. Το μόνο σωστό που γνωρίζω αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω όμως ότι είναι και Κυριακή. Και σας λέω ότι εχθές διακινιόταν και από εσάς, όχι από εσάς προσωπικά, αλλά και από στελέχη δικά σας, αυτή η ημερομηνία λέγοντας ότι όλα δείχνουν αυτό. Στη συνέχεια υπήρξαν διάφορες μετατροπές και μεταβολές. Γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Οι δύο αρχηγοί όταν βγήκαν από τη συνάντησή τους δεν άφησαν κανένα υπονοούμενο ότι θέλουν, διεκδικούν ή επιχειρούν να υπάρξει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Το αντίθετο. Συμφωνώ μαζί σας, ακριβώς το αντίθετο. Ναι, ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Οι πηγές μου λοιπόν από την Υποκράτους αυτή τη φορά και από το ΠΑΣΟΚ χθες, πάλι στα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας του, όποια και είναι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει εκλογές, αλλά τα πράγματα είναι οριακά. Σας λέω επακριβώς τι μου είπαν χθες. Αυτό έγινε γύρω εκείνη την ώρα, λίγο πριν βγουν οι δύο αρχηγοί από τη συνάντησή τους. Και βγήκαν οι δύο αρχηγοί. Και το αποτέλεσμα των δηλώσεών τους, διαζώσεις, και πέρα από τις συντεταγμένες πλέον δηλώσεις των κομμάτων τους και των γραφείων τύπου, είναι η εξής. Ότι ζητούν μία μικρή βαλβίδα εκτόνωσης και προσπαθούν αυτοί να την προσαρμόσουν στη συνάντηση των τριών, η οποία έγινε αποδεκτή και αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, πέφτουν βροχή τα τηλέφωνα για να κανονιστεί αυτή η συνάντηση. Κάνω λάθος? Όχι, έχετε δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή και τι περιθώρια είναι?
με background την κρίση στην ΕΡΤ, τις κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται και το αδιέξοδο, βλέπω και το βλέπω τους συναδέλφους αυτή τη στιγμή εκεί κάτω στο ραδιομέγαρο του Μεσογείου που υπάρχει συγκέντρωση. Λοιπόν, διαρωτώ με και σας λέω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα πράγματα και πόσο στα άκρα έχουμε φτάσει. Εγώ νομίζω ότι έμεσα ο Πρωθυπουργός στο θέμα της ΕΡΤ το χρησιμοποίησαν όχημα για εκλογές. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Ότι ξανά να μου το πείτε αυτό, ότι το χρησιμοποίησε για να πάει για εκλογές. Νομίζω ότι αν υπάρχει πούληση από κάποιον να πάει σε εκλογές, είναι μόνο από τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι η Δημάρα ή το Πασόκ αυτή τη στιγμή επιθυμεί εκλογές ή διαφάνει κάτι τέτοιο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε μια κόντρα με το αντιρατσιστικό. Εκεί βρέθηκε πιθανόν ένα κονσένσους. Φαντάζομαι και τώρα και εύχομαι να βρεθεί και τώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία να έχει πέσει το σήμα μαύρο, να μην έχουν τα νησιά σήμα. Η ΕΝΕΔ έγινε σε εποχή που ούτε η Χούντα δεν έκλεισε την ΕΡΤ. Έκανε την ΕΝΕΔ. Αυτό μου το λένε όλοι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι συνέχεια. Ακούστε να σας πω κάτι. Στα πολιταρχικά καθεστώτα, στους Ναζί, στους φασίστες, του Μουσολίνη, στη Χούντα, στα κατοχικά στρατεύματα εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το ραδιόφωνο τότε, γιατί δεν υπήρχε τηλεόραση, ήταν απαραίτητο προπαγανδιστικό εργαλείο. Γιατί να το κλείσουν? Δεν καταλαβαίνω ότι η Χούντα όλη την προπαγάνδα της την έκανε μέσω του ραδιοφώνου και της τότε μαυρόασπρης τηλεόρασης. Άρα μου λέτε ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει την προπαγάνδα του θεωρεί ότι πολεμιέται μέσα? Όχι, δεν είναι επιχείρημα, δεν έκλεισε ούτε επί Χούντας. Μα γιατί να το πείσουν? Χαζή ήταν και ανόητη. Έτσι παίρνουν την προπαγάνδα. Ναι, μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου και των τότε διευθυντάδων του, τον θυμάμαι ακόμη με τις μπότες. Του βασιλιά, μα τον κύριο Ρήγα, τον Αΐνη στον κύριο Ρήγα και τους άλλους. Ναι. Θα σας αντιστρέφω τη θέση. Ναι. Πιθανόν κάποιοι δημοσιογράφοι δεν έκαναν αυτό που ήθελε να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι ανάλυση και με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος τύπου πριν 10 μέρες να δηλώνει ή πριν 5 μέρες να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κλείσει η ΕΡΤ, να γίνει αναδιάρθρωση και να ξαφνικά σε ανύποπτο χρόνο ανακοινώνει το κλείσιμο της ΕΡΤ. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Αυτό είναι ανάλυση, κύριε Μιλίδη, και με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Ακούστε με λίγο. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν την έστειλα στους υπουργούς της ΔΜΑΡ καθόλου. Όχι, δεν την υπέγραψα. Δεν την έστειλα καθόλου για υπογραφή. Μάλιστα. Δεν λέω ότι δεν είναι ισχυρή η πράξη νομοθετικού. Είναι ισχυρότερη και μπορεί να υπογράψει και λιγότερη. Αρκεί να περάσει κάποια στιγμή από τη Βουλή. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να τη στείλει στους υπουργούς της ΔΜΑΡ. Γιατί δεν την έστειλε? Μάλιστα. Ούτε στο Πασόκ, φαντάζομαι. Φαντάζομαι πως όχι, ούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στοιχεία τα οποία μας λέτε. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ξαναγυρίζω σε αυτό τον πυρήνα της σκέψης σας. Ότι ο κ. Σαμαράς για να θέσει τέτοιο ζήτημα θέλει να πάει για εκλογές. Γιατί να θέλει ο Σαμαράς να πάει για εκλογές? Αυτό είναι ένα μυστήριο το για να μου το πείτε, το έχετε αναλύσει στο κόμμα. Δεν γίνεται. Την εποχή που ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Φαντάζομαι ότι ο κ. Σαμαράς, δεν πιστεύει. Ίσως κάποιοι του λένε ότι τρέχει την δημοσκοπήση. Καλπάζει κάποιοι, σίγουρα δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και μπορώ να σας πω και το ποσοστό. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ μπορεί όλα, μπορεί και εξωτερική παράγοντα. Στο μαξί μου πιστεύουν από τις δικές τους κυλιόμενες. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ σας λέω λοιπόν για να μας ακούνε οι τηλεθεατές. Μπορεί να προκαλέσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να προκαλέσει κανένα άλλο. Ωραία. Λοιπόν. Από άρα η ευθύνη δική του, αν τις προκαλέσει, η ευθύνη είναι απόλυτα δική του. Αντιλαμβάνομαι ότι παίζεται ένα παιχνίδι εδώ επικοινωνιακό. Να σας πω το εξής λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Μέσα στο μαξί μου. Για την ουσία μιλάμε, για τη χώρα μιλάμε, κύριε Κυριακά. Δεν μιλάμε για επικοινωνία. Επικοινωνία κάνει η κυβέρνηση. Μία μέρα λέει το ένα, μία λέει το άλλο. Ναι. Λοιπόν. Εμείς δεν αλλάξαμε ποτέ τις θέσεις μας από την αρχή μέχρι σήμερα και ξεπεράσαμε και ιδεολειψίες και ιδεολογίες. Και ξεπεράσαμε κόκκινες γραμμές. Ακούστε με λοιπόν για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το μαξί μου έχει στη διάθεσή του τις κυλιόμενες μετρήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται στην κορυφή του κύματος και τον πάει. Το κύμα, μου είπανε χαρακτηριστικά, και το ποσοστό το οποίο αυτοί διαραίουν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, αν γίνονταν εκλογές, θα έπαιρνε με αναγωγή κτλ. Και όλα τα συμπαραγματώντα, θα έπαιρνε 34%. Αυτή είναι η άποψη η οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί. Στους συμβούλους του κύριου Σαμαρά. Αν το βλέπετε στην κοινωνία αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εγώ, σας λέω το ρεπορτάζ. Εγώ δεν σας... Άρα σκέφτεται κομματικά και δεν σκέφτονται γιατί είναι εθνικά. Δεν ξέρω τι σκέφτονται. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει. Και ρωτώ. Για να υπάρξει τάγκο και να χορευτεί το τάγκο, χρειάζονται και δύο και τρεις με εναλλαγή partners. Αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Ο κύριος Σαμαράς, εάν κάνει το βήμα και πάει για εκλογές, θα χρειαστεί να το εξηγήσει αυτό. Διότι ο κύριος Σαμαράς, όπως και εσείς, δεν θέλει που δεν είναι να επομιστεί την ευθύνη ότι σέρνει τη χώρα σε εκλογές. Τώρα, σέρνει τη χώρα σε εκλογές σε αυτές τις καταστάσεις. Με την Τρόικα παρούσα, το Σάββατο θα είναι πίσω. Σήμερα είναι στη Ρώμη. Λοιπόν, σημαίνει ότι υπάρχει και μια διαβούλευση
με τα κέντρα λήψης αποφάσεων των Βρυξελών, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και την Τρόικα. Αυτές οι διαβουλεύσεις δεν ξέρω αν έχουν γίνει, δεν είμαι μάντης, ούτε προφήτης, ούτε με λένε Κασάνδρα. Αλλά από ό,τι γνωρίζω εγώ, αυτές οι διαβουλεύσεις δεν έχουν λάβει χώρα. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ποιος θα διακινδυνεύσει να σύρει την χώρα σε εκλογές, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη σε μια τέτοια εποχή, την ώρα που ο τουρισμός πάει να χτυπήσει πλαφόν με τουλάχιστον 17 εκατομμύρια, άντε και 20 τώρα λόγω της κρίσης στην Τουρκία. Ρωτώ εγώ με το απλό μυαλό του δημοσιογράφου, μήπως λοιπόν αυτή τη στιγμή με άλοθη την ΕΡΤ παίζεται ένα έντονο επικοινωνιακό παιχνίδι στην πλάτη των εργαζομένων και της κοινωνίας, προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα πράγματα και να υπάρξουν ηγεμονίες. Αυτό σας ρωτάω, κύριε Μυρίδη. Κοιτάξτε, η διοίκηση της ΕΡΤ ανήκει στην κυβέρνηση, στην Δημοκρατία. Δεν υπάρχει διοίκηση της ΕΡΤ, έχει εκπέσει και ο κύριος Λιάτσος έχει να εμφανιστεί από τους Βαλκανικούς πολέμους. Τόση ανησυχία ότι δεν πάει καλά η ΕΡΤ και χρειάζεται αναδιάρθρωση, δεν θα βάζα και 20-30 άτομα την στιγμή που ανέλαβαν. Έτσι, για να είμαστε καθαροί, για να συζητάμε. Αντιλαμβάνομαι. Μόνο σας είπατε ότι ο μόνος που αυτή τη στιγμή καλβάζει τη δημοσκοπήση και έχει είναι ο κύριος Σαμαράς. Άρα η Δημάρχη σε καμιά περίπτωση δεν θα ζητούσε εκλογές, μιας και δεν το αντιλαμβάνομαι και αυτό και είστε πολύ ειλικρινείς. Άρα, και σας ευχαριστώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν οι λόγοι είναι αυτοί που λέτε εσείς, γιατί πάντα δεν είναι φανεροί οι λόγοι, μπορεί κάποιοι σίγουροι να κάνουν, το πρόβλημα είναι η χώρα. Και εκτιμώ ότι μέχρι τελευταία στιγμή και επιθυμούμε να βρεθεί μια λύση. Μακάρι να βρεθεί συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, εμείς έχουμε πολιτικό συμβούλιο και κοινοβουλευτική ομάδα. Σε μισή ώρα από τώρα που συζητάμε, αυτά θα συζητηθούν. Όπως και χθες υπήρξε μια συζήτηση με τον πρόεδρο, ο οποίος είναι πολύ στεναχωρημένος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυρίδη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από την Δημοκρατική Αριστερά, σε επίσημο επίπεδο, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κ. Γιάννης Αμυρίδης, για όλα αυτά τα οποία διαρρέουν και παίζουν αυτή τη στιγμή στα δημοσιογραφικά και τα πολιτικά γραφεία, πάντοτε με background την κρίση στην ΕΡΤ. Θα πάμε κατευθείαν στον Θανάση τον Μιλωνά, τον ρεπόρτερ της Ζούγκλας και του τηλεοπτικού προγράμματος GR που βρίσκεται στην δημόσια τηλεόραση. Θανάση, καλημέρα. Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο, και από μένα. Έχουμε φτάσει σχεδόν... Καλημέρα, με ακούτε? Βεβαίως και πάρα πολύ καλά. Έχουμε φτάσει στην είσοδο της κρατικής τηλεόρασης όπου συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ που έχει προκηρυχθεί για σήμερα με σκοπό να συμπαρασταθούν και αυτοί όλα τα σωματεία σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΕΡΤ. Μιλάμε για πλήθος κόσμου που έχει μαζευτεί λίγο μετά τις 10 το πρωί εδώ στην κρατική τηλεόραση από όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, απλός κόσμος, φοιτητές, συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, όλοι έχουν έρθει εδώ. Αυτό που ουσιαστικά περνάει ως μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση είναι ότι δεν θέλουν αυτό το απότομο που έγινε, θυμίζει άλλες εποχές. Ίσως αυτό που είχαν εξαγγείλει ως αναδιάρθρωση ή εξυγίανση θα μπορούσε να γίνει και με άλλο τρόπο. Θα πλησιάσουμε να μιλήσουμε και με κόσμο, γιατί σημασία έχει όχι μόνο τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά το τι λέει ο απλός κόσμος ερχόμενος εδώ. Λοιπόν, Θανάση, εγώ θέλω να σου ζητήσω. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλω. Να μιλήσουμε με τον κόσμο. Λοιπόν, ο διπορικός στο προάβλιο της ΕΡΤ με τους συγκεντρωμένους. Καλή σας μέρα. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Από το πρόγραμμα του Ζούγκλα Τζιάρ και του τηλεοπτικού σταθμού Τζιάρ. Σήμερα έχετε έρθει εδώ. Όλα αυτά τα οποία γίνανε στην ΕΡΤ και πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίσετε εσείς ως πολίτες? Η παρουσία μας εδώ είναι εμφανής. Σαφώς καταγγέλουμε τη φασιστική μέθοδο, είμαστε ενάντια σε αυτό και δεν θα βάλει κανείς φήμωτρο ούτε στον ελεύθερο λόγο, αλλά πάνω απ' όλα στην ελεύθερη σκέψη. Είμαστε παρόντες, σήμερα είναι η ΕΡΤ, αύριο είμαστε υποψήφοι όλοι. Και είμαστε παρόντες να δώσουμε τον αγώνα μας δυναμικά και με κάθε κόστος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Θανάση. Σας βλέπουμε εδώ, έχετε σταθεί, περιμένετε να αρχίσει. Ναι, Νίκο, ακούω. Με τον φίλο μας να μιλήσουμε λίγο αργότερα για τη τηλεφωνική γραμμή. Μ' ακούς, Θανάση? Θανάση, μ' ακούς τώρα? Ναι, ακούω τώρα, Νίκο. Να μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον φίλο μας, ο οποίος περιμένει. Εμείς να πάμε λίγο στον Προκόπη το Δούκα, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, παρουσιαστή του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και άλλων δελτίων ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης. Και πολύ καλό φίλο. Καλημέρα, Προκόπη. Προκόπη, καλημέρα. Προκόπη, καλημέρα, μ' ακούς? Προφανώς δεν έχουμε τον Προκόπη το Δούκα. Να πάμε ξανά στον Θανάση τον Μιλωνά.
Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και το Ραδιομέγαρο. Θανάση, ακούω. Εγώ θα καλημερίσω πάλι τον φίλο μου που... Γεια σας. Το όνομά σας. Έχετε έρθει για να συμπαρασταθείτε όσα... Έχετε έρθει για να συμπαρασταθείτε ναι. όσα... Ναι. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ως πολίτες όλα αυτά τα οποία γίνονται? Εντάξτε, είναι η αρχή. Τώρα ξεκινάμε με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε για την ΕΡΤ. Όχι τόσο για τις 2.000 τόσους που πάνε στο σπίτι τους, όσο γιατί δεν βολεύει να υπάρχει μια ελεύθερη δημόσια... ...της δημοκρατίας. Να. Εσείς για πλήρης κατάργηση της δημοκρατίας. Νομοθετικά διατάγματα μόνο η Χούντα είχε. Και αυτό δεν είναι πολιτική, δεν μπορεί να υπάρχει βουλή και να αποφασίζεται με απόφαση υπουργού να κλείνει μια δημόσια επιχείρηση και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόστος και διεθνώς, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, οι 2.500 άνθρωποι που πάνε σπίτια τους. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε δημόσια επιχείρηση μπορεί να κλείσει. Με ποιο δικαίωμα και με ποιο λόγο στη Βουλή. Με ποιο λόγο, με ποια κατοχύρωση. Νίκο. Πήγε στα νιάτα μας, δηλαδή στη Χούντα. Νίκο, εάν συνοψίσει κανείς αυτά που λέει ο κόσμος εδώ πέρα, προσερχόμενος μέσα στην κρατική τηλεόραση, αλλά και στον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος έξω από το κτίριο, η αντίληψη που περνάει είναι αυτή. Και τα ερωτήματα που γεννώνται κάθε μέρα είναι όλο ένα και περισσότερο. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δώσε μου λίγο χρόνο όμως. Δώσε μου λίγο χρόνο. Θανάση, Θανάση να με ακούσει. Θανάση να συνεννοηθούμε. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί πρέπει να πάω στον Προκόπη το Δούκα. Προκόπη, καλημέρα. Έλα, Νίκο μου, με συγχωρείς, δεν ακούγονταν πριν. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Λοιπόν, το λύσαμε. Προκόπη, πώς σου φάνηκε χθες η συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, δεδομένου ότι υπήρξε και συνέχεια και ότι θα υπάρξει συνάντηση κορυφής των τριών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση, πάντοτε με background το ζήτημα της ΕΡΤ? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλά για αυτή τη συνάντηση. Όχι, δηλαδή, τι αισθάνθηκες, άστο. Η πείρα μετράει τώρα και η ανάγνωση ανάμεσα από τις γραμμές. Η ανάγνωσή μου είναι αυτή που ήταν και χθες, ότι ο εκβιασμός του πρώτου, του μεγαλύτερου κυβερνητικού κόμματος εξακολουθεί και περνάει. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ρίξτε με αν θέλετε για την ΕΡΤ και πάμε σε εκλογές, είναι ένα πολύ δύσκολο δίλημα και σχεδόν ανυπέρβλητο, θα έλεγα, για τα δύο άλλα κόμματα, διότι αντιμετωπίζουν την πιθανότητα, το πιθανότερο δηλαδή, είναι να, να πάμε σε κάλπες και αυτό από εκεί να βγει ένα πολιτικό σκηνικό που θα έχει τη Νέα Δημοκρατία ενισχυμένη, γιατί έριξε τη δαριά ο κ. Σαμαράς, έτσι, το Πασό και την Δημάρ απίθυνασμένες και βεβαίως την Χρυσή Αυγή σε πολύ ψηλότερες επιδόσεις από ό,τι μέχρι τώρα και γενικά ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό και μια χειρότερη βουλή κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, επειδή κανέναν δεν συμφέρει, τουλάχιστον από τους κυβερνώντες, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, νομίζω ότι ο εκβιασμός λειτουργεί. Δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση γιατί απολύθηκαν άλλοι 2.500 εργαζόμενοι. Έχουν απολυθεί τόσες χιλιάδες άλλωστε. Αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση μετριοπαθής ώστε να μην ακολουθηθεί αυτή η πολιτική της σπασμωδικής καταφυγής στο ΜΑΤΟ. Αυτό είναι το λάθος. Όχι η προσπάθεια εξυγίανσης. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια εξυγίανσης να μην είναι και ειλικρινής. Γιατί προέρχεται από ανθρώπους που μέχρι τώρα επί ένα χρόνο την ΕΡΤ την κατέθεσαν κέντρο αδιαφάνειας διαφθοράς και ρουσφετιού και τώρα έρχονται και το παρατηρούν ξαφνικά και το ανακαλύπτουν, λες και δεν είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και αυτό είναι ο φόβος όλων μας, γιατί αν υπήρχε ένα σχέδιο καλά προετοιμασμένο και καλά παρουσιασμένο, όση και να ήταν η αντίδραση των συνδικαλιστών των άλλων, αυτό το σχέδιο αν ετίθετο με την ΕΡΤ ανοιχτή, θα έπρεπε να περάσει. Και υποχρέωση μιας κυβέρνησης, γι' αυτό εκλέγεται, είναι να καταφέρει να περάσει. Αυτή είναι η δουλειά της. Μάλιστα. Είναι σαφέστατη η τοποθέτησή σου. Από την παρουσία σου στην ΕΣΕ είδα και στο κανάλι Άρτε προλίγου είχε ένα πλάνο δικό σου όταν εισέρχεσαι πάνω στα γραφεία της ΕΡΤ. Η Άρτε χθες μετέδωσε το δελτίο ειδήσεών της μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Και το Τελέ Μπρουξέλ με το σήμα της ΕΡΤ. Και αυτό ήταν το πιο συγκινητικό από όλα. Δηλαδή, αυτό το βίντεο δεν το έχω, αλλά μετέδωσα ήδη από την δική μας Web TV αυτή την ώρα και θα το μεταδώσουμε και το βράδυ από το μεσημεράκι και μετά. Αυτό δείχνει τη σημασία, Νίκη, που έχει
η συμβολική κίνηση όπως την εκλαμβάνει ο κύριος Σαμαράς του κλεισίματος της ΕΡΤ. Είναι αρνητική, είναι αρνητικός αυτός ο συμβολισμός. Όσο και αν θέλει να τον πουλήσει στο εκλογικό του κοινό ως θετικό και ως ένδειξη αποφασιστικότητας, είναι αρνητικός ο συμβολισμός. Μια συχνότητα, πόσο μάλλον τόσες πολλές συχνότητες, δεν τις κλείνεις αν δεν θέλεις να τις χάσεις. Κανένας ιδιοκτήτης μέσου δεν θα έκλεινε ποτέ το μαγαζί του πριν φτάσει στο αμήν να πει ότι δεν μπορώ άλλο να το διατηρήσω. Δεν το κλείνεις για να το ξανανοίξεις. Και όπως λένε και πολλοί επιστήμονες και καθηγητές του management, είναι στοιχειώδης προχειρότητα να μην μπορείς να αναλάβεις τις ευθύνες ενός μιας καλής διοίκησης και να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα σχέδιο εξυγίανσης και αναμόρφωσης. Δεν καταφεύγεις στον ακροτηριασμό για να το πεις αυτό. Ο κ. Σαμαράς θες με ένα ύφος έτσι και λίγο μάγκικο, είπε ας πούμε, λένε ότι την κλείνουμε την ΕΡΤ και λέει δεν την κλείνουμε. Μα την κλείσατε όμως. Την έχει κλείσει την άλλο αν θα την ξανανοίξει και πώς θα την ξανανοίξει. Η ΕΡΤ όμως αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Εγώ κάθε πρωί έκανα μια εκπομπή. Προσέχω το παράδειγμα στο δικό μου, στον κόσμο και πόσοι άλλοι συνάδελφοι. Αυτή η εκπομπή είχε μερικούς χιλιάδες, πόσους περισσότερους από τον ανταγωνισμό, ακροατές. Αυτοί οι ακροατές από προχθές έχουν πάει κάπου αλλού. Θα βρουν αλλού στέγη. Δεν θα κάτσουν να ακούνε το κενό. Λοιπόν, αυτή την υπεραξία της κάθε συχνότητας δεν την πετάς, δεν την χαρίζεις. Γιατί μετά ξαναβρέσει. Μέσα. Είναι στοιχειώδη πράγματα γνώσης της λειτουργίας των μέσων αυτά. Και απορώ πώς οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού δεν βρέθηκε κάποιος και ο αρμόδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος που είναι και δημοσιογράφος και από μέσα και έχει μεγαλώσει και όλα και με την ΕΡΤ, δεν ήξερε να του πει το στοιχειώδες ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνει. Τότε δεν δημιουργεί πάρα πολύ άσχημους συνειρμούς, γιατί το ΜΑΤ έχει μια παραπομπή σε αυτοκισμό και ολοκληρωτικά καθεστώτα, ακόμα και αν εγώ δεν μιλάω, για χούντες και αυτοκισμούς και ολοκληρωτισμούς. Είναι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει δικαίωμα να κάνει αυτά που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει. Τότε πώς θα κάνει. Γιατί και ο Ερντογάν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέθοδος που ακολουθεί είναι δημοκρατική. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι αφορώ πως δεν του είπαν ότι ο συμβολισμός του μαύρου στις συχνότητες είναι κατάφορα αρνητικός αφενός και αφετέρου είναι κατάφορα αυτοκαταστροφικός, επί της ουσίας όχι των εντυπώσεων, διότι χαρίζει ακόμα και την ελάχιστη ή την περισσότερη θεματικότητα και ακροματικότητα που έχει σε κάθε συχνότητα. Δεν τα χαρίζει αυτά τα πράγματα. Αφήστε που την μπάντα των FM στην Αθήνα πλέον είναι η μισή μαύρη. Γιατί είναι πόσες συχνότητες των κρατικών ραδιοφώνων και μαζί με τα κλεισμένα ραδιόφωνα που έχουν πέσει έκτακτα, που αναγκάστηκαν να κλείσουν. Έχει γίνει ένα τοπίο, ας πούμε, λες και είμαστε σε χώρα της τύχης. Δηλαδή όλα αυτά είναι... Ξέρω, είμαστε μια χώρα σε κρίση, αλλά η κρίση αντιμετωπίζεται με λύσεις και πρέπει να είναι αφορμή για λύσεις πιο έξυπνες, πιο μεθοδικές και πιο καθαρές και πιο αποτελεσματικές από το παρελθόν που μας έφερε την κρίση. Όχι λιγότερο. Προκόπη, έτσι δεν είναι. Προκόπη, από τις επισκέψεις σου στο Ραδιομέγαρο, από την παρουσία σου στο Ραδιομέγαρο και από τις συζητήσεις που έχεις κάνει, θεσμικονομικά, τι προβλέπετε αυτή τη στιγμή, πώς θα λειτουργήσει το πράγμα, τι θα κάνει η κυβέρνηση, Υπάρχει ένα απόλυτο χάος. Η ΕΡΤ δεν υπάρχει, έχουν όλες οι υποχρεώσεις τις έχουν περάσει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να και ξέρει να μας διαχειριστεί. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αυτό θα εκδώσει τις αποζημιώσεις και με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, που ήδη είναι γνωστό και το έκανε, το συνέταξε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο καθηγητής ο κ. Γιάννης Καράκωστας, ο οποίος είναι ένας καλός νομικός, έχει δημιουργηθεί το πλαίσιο για μια νέα νερή. Τη νέα ραδιόφωνη. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει μια ολόκληρη χρονική διαδικασία. Η ΕΡΤ έκλεισε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δεν έχει περάσει ακόμη τη Βουλή και ένας Θεός ξέρει πότε θα περάσει. Ορισμένοι λένε ότι αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν θα περάσει. Πρέπει να ξεκλείσει. Για τον απλούστατο λόγο θα πω και το πολύ απλό, Νίκο. Εάν η κυβερνητική κρίση τελικά, και για οποιοδήποτε λόγο, για την ΕΡΤ ή για άλλο λόγο, και τα κόμματα δεν συμφωνήσουν στην κυβέρνηση και δεν τη στηρίζουν και πάμε στις εκλογές, είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές χωρίς δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δηλαδή θα είναι κλειστή. Ποιος θα την ξεκλείσει την ΕΡΤ, άμα γίνει αυτό. Αν γίνει και αυτό, τότε το πρόβλημα θα είναι τεραστίων θεαματικών διαστάσεων. Εγώ φαντάζομαι το πώς θα αντιμετωπίσουν οι Βρυξέλλες. Πάρα πολύ απλά πράγματα, γραφειοκρατικά.
μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πάει σε εκλογές χωρίς δημόσια τηλεόραση, αφήνοντας μόνο την ιδιωτική τηλεόραση να καλύψει τις εκλογές αυτές. Δεν θα είμαστε πια Αμερική, είμαστε κάτι παραπάνω από την Αμερική. Είναι νομίζω ο υπερρεαλισμός, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Θα μπορούσε να τα κάτι. Είναι η πολιτική του εκκρεμούς. Πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Όπως έγινε και με τους Υπιόρκους του δημοσίου, ας πούμε, που τόσα χρόνια μένανε κάποιοι στο πυρόβλητο και τώρα κυνηγάνε και όποιον έχει περάσει το κόκκινο φανάρι που λέγεται λόγος. Mm-hmm. Είναι αυτός που μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Έτσι, όπως έγινε και σε πολλά άλλα θέματα. Πάμε από το ένα άκρο, έχουμε αφήσει, δεν το κάνουμε, δεν προβλέπουμε, δεν σχεδιάζουμε, δεν δουλεύουμε, δεν καταβάλουμε κόπο. Και μετά βρίσκουμε μία λύση πρόχειρη. Μέσα. Στη τελευταία στιγμή. Ίδιο γίνεται και με τις θέσεις που ζητάει η Τρόικα να ελαφρύνει το δημόσιο. Όταν ζητάς 2.000, δεν μπορείς τόσους μήνες να βρεις με ένα κριτήριο, με έναν τρόπο οργανωμένο, πώς να απομακρύνεις 2.000 που μπορεί να είναι με θελούσια, με απομακρύνσεις γιατί είναι κοντά στη σύνταξη, με κάποιους που έχουν δώσει πλαστά χαρτιά και ξέρω εγώ τι, να κάνεις μια οργανωμένη, μηχανογραφημένη δουλειά. Τελικό, τι να κάνουμε όμως, αλλά η κρίση αυτό λέει. Πιάστε και λιγάκι, γιατί μέχρι τώρα τα τραπάτρα τα κάναμε. Και τώρα πάμε να τα κάνουμε ακόμα πιο τα τραπάτρα. Δεν θα βγούμε και από την κρίση. Προκόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά. Καλό κουραγιό. Λοιπόν, αυτά από τον Προκόπη Δούκα, τον πολύ καλό φίλο και καλό συνάδελφο και δημοσιογράφο της ΕΡΤ, παρουσιαστή των κεντρικών δελτίων ειδήσεων και άλλων δελτίων ειδήσεων, αλλά και ραδιοφωνικών εκπομπών, αλλά και εκπομπών ενημέρωσης από την δημόσια τηλεόραση μέχρι και πριν από λίγα 24 ώρα. Και θα πάω στον Θανάση τον Μιλωνά και να ζητήσω στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να έχουμε τον Πέτρο τον Σιδερέα. Θα πάμε στον Θανάση τον Μιλωνά που βρίσκεται στη Μεσογείων, η οποία όπως βλέπετε έχει κλείσει. Θανάση, σε ακούμε. Νίκο, εγώ έχω βγει στον δρόμο, έχω βγει έξω από το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς ζωντανά στα πλάνα μας. Έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα. Είχε σχηματιστεί προσυγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και από εκεί πορεία ξεκίνησε και έφτασε εδώ έξω από την κρατική τηλεόραση. Ο κόσμος έχει κλείσει και τα δύο ρεύματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλοί κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εδώ, νέος κόσμος, και θα συνεχίσω να δίνω το μικρόφωνο σε απλό κόσμο να μας πει τον λόγο που είναι συγκεντρωμένος εδώ σήμερα και έχει έρθει. Καλή σας μέρα. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Προχωράω. Καλή σας μέρα. Σας βλέπουμε ότι έχετε έρθει εδώ να συμπαρασταθείτε σε όλα όσα γίνονται στην ΕΡΤ. Εσείς ως πολίτες, πώς αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα οποία γίνονται? Αυτά είναι στα πλαίσια κάποιου άλλου σκοπού που κρύβεται πίσω από αυτά τα πράγματα. Και αυτό το κλείσιμο της ραδιοτηλεόρασης όχι μόνο είναι αντισυνταγματικό, πιστεύω ότι είναι και πέρα από κάθε λογική. Κάποιος που θέλει να πει ότι έχει ένα ευνομούμενο κράτος, πρώτα ετοιμάζει το φορέα που θα αντικαταστήσει αυτόν τον διεφθαρμένο φορέα και μετά τον καταργεί. Οι καταργήσεις δεν γίνονται έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Η εικόνα που είδατε προχθές να πέφτει μαύρο, πώς την αισθανθήκατε? Εγώ πίστεψα ότι μπήκαν οι Γερμανοί ξανά στην Ελλάδα όπως μπήκαν το 1941. Μόνο που τότε υπήρχε κάποιος εκφωνητής που είπε ότι από εδώ και πέρα ο σταθμός θα μεταδίδει ψέματα. Αυτό πίστεψα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, νομίζω ότι αυτά τα οποία λένε οι απλοί πολίτες. Μπράβο. Τώρα, έχουν έτσι πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις απέναντι στην κυβέρνηση, έτσι. Ναι. Να προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε και άλλο κόσμο. Προχωράει εσύ να μιλήσω και λίγο με τον Πέτρο. Βεβαίως, δώσε μου λίγο χρόνο να μιλήσω και με τον Πέτρο Σιδερέα που έχει άλλη οπτική γωνία. Πέτρο, ακούω. Και να δούμε την εικόνα που στέλνει ο Πέτρος Σιδερέας. Πέτρο, ακούω. Όπως είναι εμφανές λοιπόν και από την εικόνα που λαμβάνετε στους δέκτες σας, έχει αυξηθεί αρκετά ο κόσμος σε σχέση με την αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ναι. Ακριβώς. Είναι τόσος ο κόσμος που δεν μπορώ να διακρίνω καν, προκειμένου να σου πω ένα νούμερο, καθότι χάνεται στο βάθος του οπτικού μου πεδίου. Χάνεται προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής και προς τα πάνω, ναι. Έτσι. Επομένως, μιλάμε σήμερα για μια συγκέντρωση αρκετά μαζική. Νομίζω, χωρίς αμφιβολία, την μαζικότερη
των τελευταίων τριών πλέον ημερών, με τον ισχυρότερο και τον πιο βαθιασμένο παλμό, καθώς ιδιαίτερα τα μέλη του ΠΑΜΕ δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, τουλάχιστον από τις 8 η ώρα, ενώ και μέσα στον προαύλιο χώρο, σε όλους τους χώρους του προαυλίου του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, ο κόσμος έχει κατακλείσει το σημείο, συμπαραστεκόμενος έτσι στα αιτήματα των απολυμμένων πλέον εργαζομένων της ΕΡΤ από κάθε χώρο, σχεδόν από κάθε χώρο μάλλον, να μην υπερβάλλουμε. Ο κόσμος βρίσκεται εδώ από το ΠΑΜΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΠΑΜ, την αντιεξουσιαστική κίνηση, την Ανταρσία και διάφορα άλλα σχήματα. Όλοι μαζί κρατούν τις σημαίες τους χωρίς να έχουν τίποτα να χωρίσουν, διαδηλώνουν όλοι μαζί. Υπάρχει φυσικά και πάρα πολύς κόσμος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο χώρο που υπάρχει το γρασίδι εδώ στο προάβλιο. Είναι και εκεί ένα ιδανικό σημείο για να καθίσει κανείς εφόσον βρίσκεται στο σημείο, ενώ συνεχίζουν, όπως ακούτε και από τον ήχο, να βγαίνουν ανακοινώσεις και χαιρετισμοί από τη μικροφωνική εγκατάσταση που έχει στηθεί στο ραδιομέγαρο στον εξωτερικό του χώρο. Να πάμε στον Θανάση τον Μιλωνά. Θανάση. Νίκο, εγώ συνεχίζω να περπατώ ανάμεσα στον κόσμο, γιατί και θα δώσω το μικρόφωνο να μιλήσει απλός κόσμος εδώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Έχετε έρθει εδώ να συμπαρασταθείτε στα όσα γίνονται στην ΕΡΚ, έτσι? Βεβαίως. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ως πολίτης όλα αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες ημέρες? Αυτά τα οποία γίνονται είναι προαποφασισμένα, είναι υπέρ του ιδιωτικού τομέα, είναι υπέρ κάποιων συμφερόντων ιδιωτών, τα οποία έχουν βέβαια και ονοματεπώνυμο. Βλέπουμε Μπόμπολας και ΣΥΑ. Μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλοι οργανισμοί, κατά της δημοσίας ενημέρωσης. Θεωρείτε ότι σήμερα, από προχθές μάλλον, το βράδυ που έπαψε να εκπέμπει ζωντανά, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα είδος φήμωσης? Βεβαίως και υπάρχει. Βέβαια προσπαθούμε μέσω και της συχνότητας του 902 να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και πιστεύουμε ότι θα επικρατήσουμε μάλλον εμείς. Εδώ να πούμε... Βέβαια σε όλο αυτό συμμετέχει και το Zoogla.gr και ο τηλεοπτικός σταθμός GR, δίνοντας συνέχεια ζωντανό πρόγραμμα, και αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως είμαστε ζωντανά στον αέρα. Και συνεχίζουμε και δίνουμε μία συνεχή ροή στις εξελίξεις. Είναι θετικό όποιος σταθμός μπορεί να αναμεταδίδει αυτά τα πράγματα. Είναι θετικό και θα είναι μία συμμαχία, ας πούμε, κόντρα σε αυτή τη μορφή που θέλουν να μας επιβάλλουν αυτοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, συνεχίζω να περπατώ ανάμεσα στον κόσμο μαζί με τον κάμεραμάν μου, τον Γιώργο τον Κρεζία. Νίκο, με ακούτε? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Συνέχισε το διπορικό σου, μίλα με κόσμο. Ωραία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είμαστε ζωντανά στον αέρα από την εκπομπή της συνεχή ροή του Zoogla.gr και του τηλεοπτικού σταθμού GR. Σήμερα έχετε έρθει εδώ για να διαδηλώσετε για όλα αυτά που γίνονται στην κρατική τηλεόραση. Ως πολίτης, ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε όλα αυτά? Δεν συμφωνώ με το απότομο και αντιφασιστικό αυτό κλείσιμο της ΕΡΤ μέσα σε λίγες ώρες να ανακοινώσει η κυβέρνηση και να απολύσει 2.500-3.000 κόσμο. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες ακόμα και σε άλλα γεγονότα τα οποία μπορούν να επέλθουν αφορώντας άλλους τομείς, άλλους οργανισμούς? Αν πετύχει εδώ, ίσως πάρουν θάρρος και το κάνουν και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς. Δεν ξέρω, γι' αυτό πρέπει να τους παλέψουμε, να τους σταματήσουμε τώρα, εδώ και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκο, μιλήσαμε με άλλον έναν πολίτη. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Μεσογείων έχουν κλείσει, ενώ ο κόσμος που προσέρχεται εδώ στην κρατική τηλεόραση είναι κατά πολύ περισσότερος από τις δύο προηγούμενες ημέρες.
Το παρακολουθούμε αυτό να και... Να πούμε ότι ήδη έχουν φτάσει εδώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Συντακτών. Ενώ να πούμε ότι καταφθάνουν και συνάδελφοι δημοσιογράφοι από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, ελληνικά και ξένα. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε εικόνα από την Ελληνική Μεσογείο, όπου η πυκνότητα του κόσμου είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ υποδηλώνουν την αντίθεση σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Σας μιλάω κάπως αργά για να μπορείτε να με ακούτε, γιατί υπάρχει και πολλής κόσμος εδώ. Ανησυχή, συνέχισε το διπορικό σου και τις εικόνες μας στέλνει ζωντανά από την Μεσογείο μπροστά από το Ραδιομέγαρο, όπου χιλιάδες κόσμου έχει συρρεύσει στο κάλεσμα των μεγάλων ομοσπονδιών, όπως για ΣΕΑ ΔΕΔΗ, αλλά και του ΠΑΜΕ. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ ότι η μεγαλύτερη παρουσία, η πιο ογκώδης παρουσία αυτή τη στιγμή διαδηλωτών είναι του ΠΑΜΕ, που είχε κάνει και προσυγκέντρωση στην οργανωμένα πράγματα, όπως συνηθίζει, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, και μετακινήθηκε το σώμα των διαδηλωτών προς το Ραδιομέγαρο. Θα δούμε πόσος κόσμος θα έρθει ακόμη. Να πάμε για μία εικόνα γενική από τον Πέτρο το Σιδερέα, αν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Να δούμε τι εικόνα μας στέλνει ο Πέτρος ο Σιδερέας. Αυτή είναι η εικόνα, η δεύτερη πηγή μας μετάδοση ζωντανής εικόνας από την ΕΡΤ. Μέχρι να έχουμε τον Πέτρο το Σιδερέα, να δούμε λίγο τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή το τηλεοπτικό πρόγραμμα των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στην ΕΡΤ, γιατί γι' αυτό συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια εδώ και 48 ώρες πλέον και παραπάνω λίγο. Λοιπόν, μια προσπάθεια αναμετάδοση συνεχούς του προγράμματος των συναδέλφων στην δημόσια τηλεόραση, μέσω της Zoogla.gr, μέσω της Web TV της Zoogla.gr και μέσω και του τηλεοπτικού προγράμματος GR. Αυτή είναι η εικόνα από αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, η εικόνα της δημόσιας τηλεόρασης. Να ακούσουμε λίγο ζωντανό ήχο τι μεταδίδει. Ότι προσέξτε και το εξής, την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού χθες, mm-hmm. ο οποίος όταν είπε για τις απολύσεις και ότι οι πλεονάζονται στην ΕΡΤ θα προσληφθούν σε άλλους τομείς, όχι εννοώ οι ίδιοι άνθρωποι, mm. μίλησε για 2.000 προσλήψεις, mm-hmm. που σημαίνει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι από τις 2.500 εργαζόμενους να επαναπροσλάβει 500. Να. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι ο ιστορικός του συνδικαλιστικού κινήματος, mm-hmm. Αυτή όλη την αντίδραση και ευρύτερα της κοινωνίας... Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, είναι το Web TV της Zoogla.gr, Νίκος Γεωργιάδης. Βρισκόμαστε στην ΕΡΤ και με τους ρεπόρτερ της Zoogla.gr και του GR, του τηλεοπτικού προγράμματος GR, με ζωντανή εικόνα από την συγκέντρωση, την μαζική συγκέντρωση, η οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα, στην Μεσογείο, η οποία έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα, από την Αγία Παρασκευή, ενδεχομένως και λίγο πριν, μέχρι και πάνω στην κατεύθυνση προς τον Σταυρό. Να πάμε στον Θανάση Μιλωνά και τον Πέτρο τον Σιδερέα, με τη σειρά που τους ανέφερα. Πρώτα στον Θανάση Μιλωνά, δούμε τη ζωντανή εικόνα από τη συγκέντρωση στην Μεσογείο, μπροστά το Ραδιομέγαρο. Θανάση. Έλα, Νίκο. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα πλάνα. Είμαστε στο αριστερό ρεύμα της Λεωφόρου Μεσογείων. Όπως δείτε, ο κόσμος έχει πλημμυρίσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έξω από το κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Ενώ συνεχίζει να καταφθάνει εδώ στην κρατική τηλεόραση και άλλος κόσμος. Μάλιστα. Η κάμερα περιστρέφεται προς όλα τα σημεία προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει έξω από τα κάγκελα της κρατικής τηλεόρασης. Εδώ να αναφέρουμε για όλους όσους άνοιξαν τώρα το Web TV τους με το πρόγραμμα της Zoogla.gr, να τους πούμε ότι σήμερα υπάρχει και ένα κύμα συμπαράστασης από τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες, συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους στην δημόσια τηλεόραση. Για ΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΟΣΕ, μεταφορές, απεργούν σήμερα και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και των μεγάλων ομοσπονδιών, για ΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, αλλά και του ΠΑΜΕ, το οποίο εδώ και αρκετή ώρα βρίσκεται με τη δική του συντεταγμένη διαδήλωση
συλλαλητήριο εδώ μπροστά το Ραδιομέγαρο. Να πάμε και λίγο στον Πέτρο το Σιδερέα να δούμε εικόνα από ψηλότερα, να έχουμε μια πανοραμική θα έλεγα εικόνα των συγκεντρωθέντων. Εδώ είναι στο προάβλιο, εδώ είμαστε στη Μεσογείο. Να ξαναπάμε στην εικόνα την γενικότερη. Να, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπροστά από το Ραδιομέγαρο, κυρίες και κύριοι. Είναι όντως μια μαζική διαδήλωση, συλλαλητήριο. Να πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο. Μιας και ανέφερες και εσύ το πάμε, να σου πω ότι όπως πιθανότατα διακρίνεις και εσύ από τα πλάνα μας, είναι αρκετά διαφοροποιημένη η περιφρούρηση την οποία έχουν εφαρμόσει σήμερα. Δεν είναι αυτή η... Ναι, γιατί σήμερα είναι κοινή εκδήλωση. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική ένδειξη αυτή. Δεν υπάρχει... Πάντως είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντική η παρουσία του ΠΑΜΕ, ως συνήθως, όπως μας έχουν συνηθίσει, με τα συνθήματά τους και με τον παλμό τους, ναι, και με τις σημαίες τους, είναι ιδιαίτερο σημαντική. Ναι, ακριβώς. Και από αυτό. Νομίζω πως έχεις πρόβλημα, τώρα το διαπιστώνω και εγώ, Πέτρο, έχεις πρόβλημα με τα ακουστικά σου. Είναι καλύτερα να μιλάς κατευθείαν στο κινητό σου. Ναι, τώρα σ' ακούω. Από πολύ νωρίς το πρωί το ΠΑΜΕ έχει δώσει σήμερα βροντερό παρόν. Τώρα μόλις, Νίκο, δυνάμωσε πάρα πολύ και η μουσική με αποτέλεσμα... Να ακούσουμε λίγο. Για να δούμε λίγο από το φυσικό σας ήχο τι συμβαίνει. Το φυσικό ήχο της κάμερας. Δεν ξέρω αν έχουμε φυσικό ήχο από την άλλη πηγή μας. Μας Πέτρο, τι ακούσες εσύ, γιατί τώρα ακούμε καθαρά εμείς τον ήχο. Και εγώ αυτό προσπαθώ να ακούσω, Νίκο, δώσω μάθες μισό λεπτό. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βγάλω νόημα, Νίκο, από την ανακοίνωση που είχα. Ναι, ήταν μεγαφωνική από τα μεγάφωνα η μουσική, ήταν κάποια μπάντα, γιατί δεν κατάλαβα κι εγώ. Δεν έχει σημασία όμως. Να προχωρήσουμε λίγο στο ρεπορτάζ. Υπάρχει κόσμος. Βεβαίως από εκεί που είσαι, δεν μπορείς να έχεις πλήρη επίγνωση τι συμβαίνει από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής μέχρι και πάνω προς το Λίντλ. Είδα και ξεπερνάει και το Λίντλ πάνω στην Μεσογείο, προς το Σταυρό εννοώ, ο κόσμος. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω. Όσο κόσμο βλέπω εγώ εδώ, Νίκο, είναι αυτός που βρίσκεται φυσικά στο μπροστινό μέρος του προαυλίου του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, αλλά και αυτός που βρίσκεται στη Μεσογείο, όπως την κοιτάει κανείς από το Ραδιομέγαρο, για 400 περίπου μέτρα σύνολο αριστερά και δεξιά. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι είναι ασφυκτικά γεμάτο το οδόστρωμα με διαδηλωτές οι οποίοι έχουν κατακλείσει κάθε σημείο και των δύο ρευμάτων και της εισόδου φυσικά του προαύλιου της ΕΡΤ, αλλά και το κυρίως χώρο του προαυλίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια φοβερή μαζικότητα αυτή τη στιγμή και μια φοβερή πυκνότητα στον συγκεντρωμένο κόσμο. Μπορεί επί της ουσίας να φαίνεται ότι είναι δύο ουσιαστικά οι κύριοι πυρήνες, ο ένας που βρίσκεται στη Μεσογείο και άλλος που βρίσκεται εντός του Ραδιομεγάρου. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πραγματικότητα, καθότι υπάρχει κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής για να εξέλθει κανείς από το ραδιοτηλεοπτικό μέγαρο, με αποτέλεσμα επί της ουσίας να ενώνονται, εκεί θέλω να καταλήξω, οι διαδηλωτές που βρίσκονται εκτός του κτηρίου και επί της Μεσογείου με αυτούς που βρίσκονται στο εσωτερικό. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο Θανάση στο Μιλωνά. Θανάση. Εγώ, Νίκο, έχω περάσει ακριβώς απέναντι στο πεζοδρόμιο, για να έχετε και μια εικόνα από τον κόσμο που ο οποίος βρίσκεται εδώ στη Λεωφόρο Μεσογείων, και θα ξαναδώσω το μικρόφωνο σε απλό κόσμο για να μιλήσει. Καλή σας μέρα, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε, σήμερα έχετε έρθει εδώ για να συμπαρασταθείτε στους εργαζομένους ΕΡΤ. Πώς αντιλαμβάνεστε ως πολίτης όλα αυτά τα οποία γίνονται? Είναι πραξικοπηματικά. Έπρεπε ο κόσμος να ξεσηκωθεί πιο μπροστά. Τους δώσαμε και πολλές ευκαιρίες και πολύ χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή πάνε να πάρουν αυτά τα μέτρα, να δούνε τις αντιδράσεις του κόσμου. Ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί και να βγει στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος γλιτωμός.
να πάρουν πίσω την απόφαση αυτή την ΕΡΤ να μείνει κρατική. Γιατί εμείς την πληρώνουμε και εμείς θα αποφασίσουμε για την ποιότητά της. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να είναι μια πολύ καλή στάση ως αφορμή για να συνεχίσει και με άλλους οργανισμούς? Όχι μόνο με οργανισμούς. Αυτοί πρέπει, ό,τι ψηφίζουν στη Βουλή, ο λαός πρέπει να τα κάνει κουρελόχαρτα. Έχει τη δύναμη και είναι πολύ δυνατός. Και θα έχουμε αλληλεγγύη παντού. Όπου θα πηγαίνει και θα γίνεται απεργία ή πάνε να κόψουν, όπως κάνανε εδώ 3.000 άτομα να πετάξουν σε μία ώρα με έξω από τις δουλειές τους, θα είμαστε μπροστά. Αυτή την υποχρέωση έχουμε για τον συνάνθρωπό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, όπως ακούς... Βλέπω και ακούω και παρακολουθώ και ακούω εδώ. Να πάμε σε πολίτες. Αυτό είναι το βασικό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε πολίτες να μας μιλήσουν ελεύθερα και όπως το αισθάνονται. Βεβαίως. Θα δώσω πάλι το μικρόφωνο σε άλλον κύριο. Καλή σας μέρα, με ακούτε? Γεια σας. Στο κύριο. Όποιος θέλει μιλάει. Εδώ πέρα το μικρόφωνο το δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλετε να μιλήσετε? Εσείς δεν, για ποιο λόγο είσαστε σήμερα εδώ πέρα? Αυτά που τα οποία γίνονται πώς τα αντιλαμβάνεστε ως απλός πολίτης? Δεν θέλετε να μιλήσετε? Σεβαστώ απόλυτα. Ευχαριστώ. Νίκο, συνεχίζω. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν. Έτσι, απλά βρίσκονται εδώ. Δικαίωμά τους. Βεβαίως, εννοείται. Συνεχίζουμε εμείς. Και να σου πω και κάτι που μου κάνει εντύπωση. Βλέπετε πλάνα. Μ' ακούς, Θανάση. Θανάση, μ' ακούς? Σε ακούω πάρα πολύ καλά, Νίκο. Λοιπόν, πες μου. Συνηθίζουμε και λέμε πάρα πολύ συχνά, το κάνω και εγώ αυτό το λάθος που και που. Ο απλός πολίτης, δεν υπάρχουν απλοί και σύνθετοι πολίτες. Υπάρχουν πολίτες μόνο. Σκέτο. Έτσι. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Έτσι. Είναι ένα δημοσιογραφικό. Το κάνω και εγώ. Το κάνω και εγώ πολλές φορές αυτό το λάθος. Πάρα πολλές φορές. Λέμε ο απλός κόσμος, ο απλός πολίτης. Δεν υπάρχει ούτε απλός ούτε σύνθετος κόσμος, ούτε απλός και σύνθετος πολίτης. Είμαστε όλοι πολίτες. Και εμείς απλοί πολίτες. Έτσι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λοιπόν το απλή και ας μιλάμε με πολίτες. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω τη σκυτάλη της μετάδοσης αυτής της τηλεοπτικής παραγωγής, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαραγωγή του τηλεοπτικού προγράμματος των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Μεταδίδουμε εδώ και 48 ώρες συνεχώς από την πρώτη στιγμή της κρίσης το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδουμε και εικόνα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, ζωντανή εικόνα από πολλές πηγές, με τους ρεπόρτερ της Zoogla.gr και του τηλεοπτικού προγράμματος GR, έτσι ώστε να έχετε πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μεσογείο, μπροστά από το Ραδιομέγαρο. Και μετά το κάλεσμα των μεγάλων ομοσπονδιών, για ΣΕΑΔΔΗ, των συνδικάτων στις μεταφορές και στον ΟΣΕ, τους σιδηροδρόμους, αλλά και άλλων κλαδικών οργανώσεων, στο κάλεσμα λοιπόν απεργιακής συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους στην δημόσια τηλεόραση.